Περισσότερα από 86 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ, δηλαδή ένα στους τρεις, βρίσκονται στο στάδιο προδιαβήτη. Αλλά το 90% εξ αυτών δεν το γνωρίζει. Άτομα που πάσχουν από διαβήτη βιώνουν μια καθημερινότητα γεμάτη στερήσεις και περιορισμούς. Ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα ο διαβήτης? Μπορεί ο διαβητικός ασθενής να ζει μια φυσιολογική ζωή? Παχυσαρκία και διαβήτης, δύο αλληλοσυνδεόμενες έννοιες χωρίς αποτελεσματική όμως αντιμετώπιση? Μείνετε μαζί μας για να πάρετε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ο καθένας μπορεί να γίνει διαβητικός. Νέοι, γυναίκες, άντρες, όλοι ανεξαιρέτως μπορεί κάποια στιγμή της ζωής τους να δουν τον σακχαρώδη διαβήτη να τους χτυπάει την πόρτα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο σακχαρώδης διαβήτης και ειδικά ο διαβήτης τύπου 1 και 2 είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. Για τους τρόπους αντιμετώπισης, για τις μεθόδους αλλά και το τι ακριβώς είναι ο διαβήτης, κοντά μας έχουμε τον γιατρό Αντώνιο Λέπουρα, παθολόγο, διαβητολόγο, διευθυντή παθολογικής διαβητολογικής κλινικής και διαβητολογικού κέντρου. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σακχαρώδης διαβήτης, ένα περίεργο νόσημα, να το πούμε έτσι, το οποίο χτυπάει την πόρτα του ανθρώπου σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του και πόσο μάλλον όταν είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ κοιτάξει να κάνουν εξετάσεις. Σωστή. Αλλά να ξεκινήσουμε από το τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Θα το πω απλά για να μπορέσουμε να μπούμε λίγο στη φιλοσοφία, γιατί ο πιο πολλής κόσμος νομίζει ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι η υπερκατανάλωση γλυκών. Και βέβαια δεν είναι η υπερκατανάλωση γλυκών. Μπορεί όμως να ενισχύσει μια τέτοια κατάσταση αν υπάρχει προδιάθεση? Όχι, ο σακχαρώδης διαβήτης πρώτον είναι μια πάθηση του μεταβολισμού και όχι μια πάθηση του ζαχάρου. Δηλαδή δεν είναι απλά ανεβασμένα ζάχαρα στο αίμα μας, που νομίζει ο κόσμος. Έτσι, είναι μια πάθηση του μεταβολισμού. Έτσι, γιατί το σώμα μας ως μηχανή χρειάζεται δύο πράγματα. Το πρώτο να εξασφαλίζει την ενέργειά του και το αυτοκίνητό μας όταν μπαίνει στον γκαράζ το σβήνουμε. Το σώμα μας δεν σβήνει ποτέ. Άρα ακόμα και όταν κοιμόμαστε χρειαζόμαστε ενέργεια για να λειτουργεί το σώμα μας. Έτσι, και το δεύτερο είναι μια μηχανή που αυτοεπισκευάζεται. Έτσι, το αυτοκίνητό μας όταν το γρατζουνίσουμε θα πρέπει να το πάμε στο συνεργείο. Το σώμα μας όταν το γρατζουνίσουμε θα κλείσει μόνο του την πληγή. Άρα για να μπορεί να πετυχαίνει αυτά τα πράγματα, δηλαδή να εξασφαλίζει ενέργεια και να επισκευάζεται ή το παιδί να μεγαλώνει, να ψηλώνει, έτσι όλο αυτό ονομάζεται αναβολισμός, έτσι χρειάζεται ενέργεια. Επομένως, ο σακχαρώδης διαβήτης έχει σχέση με μία ορμόνη και όχι μία ορμόνη, από ό,τι φαίνεται με πολλές ορμόνες. Η μία που είναι πολύ γνωστή μας είναι η ινσουλίνη, αλλά δεν είναι μόνο η ινσουλίνη, είναι η γλυκαγόνη, είναι ορμόνες του πεπτικού που έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια. Δεν θα σας πω όρους για να σας μπερδέψω. Άρα χρειάζεται ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο τι κάνει αυτό το σύστημα? Αυτό το σύστημα παίρνει τροφές από το περιβάλλον. Έτσι, ένα αυτοκίνητο όταν μείνει από βενζίνη δεν βγάζει γεωτρύπανο να βρει πετρέλαιο και να το διλύσει. Το σώμα μας παίρνει τροφές από το περιβάλλον. Όταν τρώμε κοτόπουλα δεν κάνουμε κοκοκοκ μετά, ούτε γεμίζουμε φτερά. Μεταβολίζουμε έτσι αυτό το πράγμα. Άρα αυτά τα διασπάμε σε πρώτες ύλες, ένα τεράστιο σύστημα. Απορροφούμε πρώτες ύλες. Κάποιες τις χρησιμοποιούμε για αυτό που είπαμε πριν, για την επισκευή μας, για τον αναβολισμό μας, για να κάνουμε εμείς μας μπράτσα, για να αποθηκεύσουμε το λίπος υπομορφή τριγλυκεριδίων και ελεύθερων λιπαρών οξέων στα λιποκύτταρά μας και να έχουμε τις αποθήκες μας να μας δώσουν ενέργεια όταν δεν υπάρχει τροφή. Mm-hmm. Και κάποια τα μετατρέπει σε ενέργεια για να μπορεί το σώμα μας να δουλέψει. Η καθημερινότητά μας, λοιπόν. Ποια είναι αυτή η ενέργειά μας? Αυτή η ενέργειά μας είναι η ζάχαρη κυρίως. Δηλαδή το σώμα μας και η ζάχαρη. Αυτό αγαπάει και προτιμάει. Και είναι και εύκολη πηγή να την ναι, χρησιμοποιεί στο σώμα. Και έχει τη δυνατότητα λοιπόν το σώμα μας το κρέας να το κάνει ζάχαρη, τα φρούτα να τα κάνει ζάχαρη, το λίπος να το κάνει ζάχαρη. Λέω απλά για να το καταλάβουμε. Ναι. Και μπορεί να κάψει και λίπος εκτός από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος θέλει μόνο ζάχαρη. Το οποίο λίπος όντως μπορεί να το κάψει χωρίς να χρησιμοποιήσει τον καταλύτη που λέγεται ινσουλίνη. Έτσι, αλλά τότε παράγει τοξίνες, έτσι που ονομάζεται κετώνες και τις οποίες τις έχουμε μυρίσει όλοι μας. Τι λέει ο λαός, βρωμάν τα χνότα του. Αυτή η μυρωδιά της χνοτήλας, όταν είμαστε πολλές ώρες νηστικοί, έτσι είναι στην πραγματικότητα κάψιμο λίπους και παραγωγή κετονών. Έτσι. Άρα ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι μια πάθηση που στον τύπο 1 καταστρέφονται τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη, στον τύπο 2 παράγεται ινσουλίνη και θα εξηγήσουμε
το πώς θα προλάβουμε το διαβήτη σε δεύτερη φάση. Ναι. Αυτή η ινσουλίνη λοιπόν παράγεται παρουσία γλυκόζης. Δηλαδή, τι κάνουν τα κύτταρα του παγκρεατός μας, τα περίφημα β κύτταρα. Δεν είναι β γιατί είναι δευτεροκλασάτα. Τα β μας κύτταρα λοιπόν. Ναι. Έτσι, μετράνε το ζάχαρο και αυξομειώνουν την παραγωγή τους. Δηλαδή, όλο το 24ωρο το σώμα μας παράγει ινσουλίνη. Απλώς άλλες φορές παράγει με μεγαλύτερη ταχύτητα και άλλες φορές πιο αργά. Δηλαδή, όταν είναι το βράδυ κοιμόμαστε, που θέλουμε πολύ λίγη ενέργεια και δεν τρώμε, έτσι τι κάνει το σώμα μας, το σηκώτη μας μπορεί να φτιάξει ζάχαρη. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να κοιμηθούμε νηστικοί και να ξυπνήσουμε ανεβασμένα ζάχαρα, γιατί αυτά προέρχονται από το σηκώτη μας. Το σηκώτη στους ενήλικες για 18 ώρες μπορεί να παράγει ζάχαρη, έτσι, στα παιδιά για 13. Έτσι, και μετά όταν τελειώσει αυτή η ζάχαρη, τι θα κάνει, θα πάρει κυρίως το λίπος και θα το ξανακάνει ζάχαρη για να έχει ζάχαρη. Άρα το σώμα μας είναι μια τεράστια μηχανή που αυτοεπισκευάζεται και ο ζαχαρούς διαβήτης έχει σχέση με την παραγωγή ή με τη χρήση της ινσουλίνης. Ένα χημικό λοιπόν εργοστάσιο, ένα σώμα το οποίο θα πάρει τις τροφές από την αρχική του μορφή, είτε είναι παγωτό, είτε είναι μια μπριζόλα, είτε είναι μακαρόνια, και θα τα μετατρέψει σε ζάχαρη για να έχουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε να λειτουργήσουμε. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει μία... να πούμε καταρχάς τα συμπτώματά του. Τι συμπτώματα έχει λοιπόν ο σακχαρός διαβήτης? Πώς αυτό το πράγμα εμφανίζεται σε έναν ασθενή? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ο ζαχαρός διαβήτης δυστυχώς δεν έχει συμπτώματα. Δεν έχει. Σε οποιαδήποτε μορφή του. Σε οποιαδήποτε μορφή του, στα αρχικά του στάδια δεν έχει συγχρόνω συμπτώματα. Mm. Έτσι, δυστυχώς πάμε στο γιατρό όταν κάτι μας πονάει και ότι κάτι μας ενοχλεί και γι' αυτό ο λαός μας τον λέει ύπουλο. Άρα στο διαβήτη τύπου 2, που είναι και ο πιο συχνός, είναι το 90 με το 92% των περιπτώσεων του διαβήτη σε αυτό τον πλανήτη, έτσι, τα ζάχαρα σιγά σιγά αρχίζουν και ανεβαίνουν στο αίμα. Έτσι μπορούμε να τα δούμε πιθανώς σε μια εξέταση, αλλά συμπτώματα δεν έχει. Mm-hmm. Θα δώσει συμπτώματα συνήθως 10 χρόνια από τη στιγμή που ξεκινάει και δυστυχώς τις πιο πολλές φορές τα συμπτώματα είναι από τις επιπλοκές του. Καμπανάκια δεν χτυπάνε δηλαδή νωρίτερα? Όχι. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα θέμα πρόληψης, το οποίο θα πρέπει να το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Συνεχίστε όμως, γιατί αυτό είναι ένα κύριο ζήτημα. Λοιπόν, 10 χρόνια πριν μπορεί να ξεκινήσει ένας σακχαρώδης διαβήτης και μετά τι γίνεται? Μετά είτε αρχίζει και κάνει τα συμπτώματα του προχωρημένου διαβήτη ή της νόσησης από διαβήτη, όπως τα λέμε εμείς που ασχολούμαστε με το διαβήτη. Έτσι, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Έτσι, το σώμα μας είπαμε τι κάνει. Παίρνει στροφές, έτσι, και είτε τις μετατρέπει σαν ζάχαρη για να τις κάψει, είτε τις κάνει λίπος και τις αποθηκεύει. Έτσι, ταυτόχρονα χρησιμοποιεί κάποιες τροφές για στουμίσεις τους. Αφού δεν φτάνει η ινσουλίνη που παράγουμε και ο διαβήτης τύπου 2 οφείλεται σε μια οντότητα που λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη, θα μιλήσουμε για την πρόληψη και θα σας το εξηγήσω τι μπορούμε να κάνουμε για να τον προλάβουμε. Έτσι, αλλά βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε πρώτα. Έτσι, επομένως, τις τροφές αυτές τις μετατρέπει σε ζάχαρη και με παρουσία ινσουλίνης τις χρησιμοποιεί. Mm. Όταν η ινσουλίνη δεν λειτουργεί σωστά, και γι' αυτό στο διαβήτη τύπου 2, όταν ξεκινάει, οι ασθενείς έχουν τετραπλάσια ινσουλίνη από ένα που δεν έχει, και όμως τα ζάχαρά τους παραμένουν υψηλά. Mm-hmm. Αυτό είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή, ένα σκαρί μπορεί να χρειάζεται 10 μονάδες για να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη ποσότητα τροφής. Mm-hmm. Και αυτός που έχει την προδιάθεση για το διαβήτη και την περίφημα αντίσταση στην ινσουλίνη θα χρειαστεί 100. Και αυτό είναι κατασκευαστικό. Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι κατασκευαστικό. Η αντίσταση... Το κληρονομούμε δηλαδή, είναι κάτι γονιδιακό. Ναι. Απόλυτα. Και δεν είναι ένας τύπος. Είναι διάφορα. Δηλαδή, έχουμε αποκρυπτογραφήσει κάποια γονίδια που σχετίζονται με διαβήτη τύπου 2 και θεωρούμε ότι έχουμε αποκρυπτογραφήσει το 15% περίπου των γονιδίων που σχετίζονται με το διαβήτη τύπου 2. Άρα, έχει ένα κομμάτι κληρονομικό. Mm-hmm. Αλλά έχει και ένα κομμάτι συμπεριφερειολογικό στο σώμα μας. Ή, όπως το λέω εγώ απλά, ναι, άμα πάρεις ένα πιο χαμηλής ποιότητας αυτοκίνητο και πιο φτηνό, αν το ξέρεις και το συμπεριφερθείς σωστά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει τόσα χρόνια όσο θα ζήσει και ένα ακριβό. Αλλιώς μπορεί να χαλάσει πολύ νωρίτερα. Ακριβώς. Έτσι είναι και το σώμα, το οποίο έτσι μπορεί να λειτουργήσει με ένα λοιπόν, τύπο διαβήτη. Επομένως, τι κάνει το σώμα μας? Έτσι, μετράει ανά περίπου 3 λεπτά το ζάχαρο στο αίμα μας. Και η παραγωγή της ινσουλίνης δεν είναι γραμμική. Έχω 200, παράγω 200, έχω 400, παράγω 400. Είναι σε όσεις. Η ινσουλίνη παράγεται σε όσεις και όταν έχουμε πιο ψηλά ζάχαρα παράγει πιο γρήγορα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρώτον, όταν το ζάχαρο ξεπερνάει το 180 με 200 στο αίμα μας, παρότι αυτά τα κύτταρα παράγουν ινσουλίνη με βάση την παρουσία γλυκόζης ή ζάχαρης, είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι, αυτή η υψηλή τιμή γλυκόζης θα καίει.
τα οδηγεί σε ένα είδος χειμέρειας νάρκης, να το πω, και μετά σταματάνε να λειτουργούν και καταστρέφονται. Γι' αυτό το σώμα μας έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, άμυνας. Άρα τι κάνει μια συσκευή όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και η πίεση, ανοίγει τις βαλβίδες και χάνει το νερό της. Την εκτόνωσή της. Έτσι, μπράβο. Άρα το σώμα μας τι κάνει, βγάζει το ζάχαρο στα ούρα, για να μην κάνει ζημιά. Αυτό αρχίζει να ανεβαίνει περίπου και να συμβαίνει όταν το ζάχαρο είναι για αρκετή ώρα πάνω από το 200. Για να βγει το ζάχαρο στα ούρα θέλει ούρα, άρα θέλει νερό. Άρα τα πρώτα συμπτώματα του διαβήτη, τα λέω απλά για να τα θυμόμαστε, είναι πολυουρία και πολυδιψία. Πίνουμε λοιπόν, έχουμε μεγάλη δίψα, θέλουμε να πίνουμε συχνά προφανώς νερό και τα ούρα μας είναι σαν νεράκι. Και κατευθείαν πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Αναφερθήκατε χαρακτηριστικά στις μετρήσεις του 180-200. Πείτε μας λίγο, γιατί αρχίζουν πλέον και μεταβάλλονται κάποιοι δείκτες μέτρησης πολλών διαφορετικών χημικών δεικτών. Δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το νούμερο που πρέπει να λάβει ένας φυσιολογικός άνθρωπος για το σάκχαρό του και ποιος είναι αυτός ο οποίος πλέον όταν μετρήσει το σάκχαρό του θα θεωρήσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, έτσι, και έχουν περάσει πολλά χρόνια. Οι φυσιολογικές τιμές στην ιατρική βγαίνουν μετρώντας μεγάλες ομάδες πληθυσμού και απομακρύνοντας τα άκρα. Ναι. Δηλαδή, ένα μέσο όρο. Μπράβο, λοιπόν. Επομένως, έχουμε από το 99 μέχρι το 2004-2005, ορισμού του διαβήτη έχουν αλλάξει, από εδώ και μπρος συμφωνούμε όλοι. Έτσι, και συμφωνούμε σε Ευρώπη, Αμερική και σε όλες τις επιστημονικές εταιρείες. Άρα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω, γιατί ακόμα τα πιο πολλά εργαστήρια, ζάχαρα νηστείας μέχρι το 110 τα λένε φυσιολογικά. Ζάχαρα νηστείας, δηλαδή όταν ξυπνάμε το πρωί. Ναι, και πάμε σε ένα μικροβιολόγο, δεν έχουμε φάει τίποτα. Ακριβώς. Είμαστε 10 ώρες τουλάχιστον νηστικοί και πάμε και μας μετράει ένα ζάχαρο στο check-up μας. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα ζάχαρα πρέπει να είναι κάτω από 100. Πάνω από το 100 και μέχρι και το 125 ονομάζεται προδιαβήτης. Προδιαβήτης. Τι σημαίνει προδιαβήτης? Σημαίνει μια κατάσταση στην οποία ακόμα δείχνουμε μια προδιάθεση για διαβήτη. Έτσι. Άρα μια κατάσταση σαφώς πιο αναστρέψιμη από το να έχουμε προχωρήσει σε διαβήτη. Έτσι. Και δυστυχώς αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι ήδη στο στάδιο του προδιαβήτη έχουν ξεκινήσει οι άμεσες επιπλοκές του διαβήτη, δηλαδή τα εμφράγματα και τα κεφαλικά. Άρα στο απόλυτα συνδεδεμένο λοιπόν το σάκχαρο με, με το εγκεφαλικό και με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτά εμφανίζονται πριν την εμφάνιση του ζαχάρου. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η πρόληψη και ενημέρωση και με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία. Εδώ και πολλά χρόνια και εγώ συμμετέχω, οργανώνουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα, απευθυνόμενοι κυρίως στους γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Έτσι, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τον κόσμο. Έτσι, και διότι σε οργανωμένα συστήματα τα απλά περιστατικά του διαβήτη και το check-up, την πρόληψη, πρέπει να την ξεκινάει η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και πολύ πολύ νωρίς. Και πολύ πολύ νωρίς. Ερώτημα. Σε ό,τι αφορά την ηλικία, γιατί είπατε προηγουμένως ότι τουλάχιστον 10 χρόνια πριν εμφανιστεί η επιπλοκή του διαβήτη, έχουμε συμπτώματα ή τέλος πάντων κάτι δεν πάει καλά στο σώμα μας. Ποιες λοιπόν είναι οι ηλικίες εκείνες οι οποίες μπορεί να προσβληθούν από σάκχαρο και μάλιστα τύπου 2, διαβήτη τύπου 2? Πολύ ωραία ερώτηση επίσης. Πρώτα θα σας απαντήσω να σας πω το εξής, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και να περάσει το μήνυμά μας. Έτσι, πρώτον, ζάχαρο νηστείας από το 100 δεν θεωρείται φυσιολογικό. Έτσι, πρέπει να κάνουμε μια καμπύλη ζαχάρου, γιατί η πλειοψηφία των ασθενών κάνει στην αρχή του διαβήτη με τα γευματικά ζάχαρα και όχι νηστείας. Και αυτό δεν το μετράει κανένας. Έτσι, άρα μπορεί να έχουμε ένα ζάχαρο νηστείας 108 που το εργαστήριο να το λέει φυσιολογικό και να είμαστε διαβητικοί. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Βεβαίως. Όσο ανεβαίνει από το 100 προς το 125 και για να το καταλάβετε, διαβήτης τύπου 2 ή 1, έτσι, 2 νηστείας ζάχαρη 126 και πάνω, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Πόσες φορές βλέπω ασθενείς που έχουν 130, τους χτυπάνε στην πλάτη, λένε χάσει κανένα κιλό. Μόλις χάσει κανένα κιλό, σπάει αυτό που είπαμε, αντίστα στην ισουλίνη και αμέσως πέφτει λίγο το ζάχαρό του και μου έρχονται μετά από 2 χρόνια με ατελείως αρρύθμιστο και πολύ προχωρημένο διαβήτη. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Ζάχαρο νηστείας πάνω από το 100, χρειάζεται μια καμπύλη ζαχάρου, οπωσδήποτε. Έτσι, και χρειάζεται να απευθυνθούμε σε κάποιον που να ασχολείται με το διαβήτη τουλάχιστον. Εξειδικευμένο.
παθολόγο. Ναι, ή μετεκπαιδευμένο, πέστε το όλο, γιατί γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή και τις σημερινές ημέρες ανάμεσα σε εμάς τους παθολόγους και τους ενδοκρινολόγους. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, εγώ λειτουργώ μέσα εισαγωγικά και δεν θέλω να το πω λίγο ολιστικά, έτσι, με την έννοια ότι ο διαβήτης δεν είναι απλά το ζάχαρο που νομίζει ο κόσμος. Ο διαβήτης τετραπλασιάζει τα εμφράγματα, τα εγκεφαλικά, είναι πρώτη αιτία τύφλωσης, νεφρικής ανεπάρκειας. Άρα δεν είναι απλά μια ρύθμιση ζαχάρου που νομίζει ο κόσμος. Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι αν εγώ βλέπω τα ζάχαρα μου χαμηλά, είμαι εξασφαλισμένος. Άρα είναι η απαρχή πολλών ενδεχομένως αρνητικών συνεπειών και νοσημάτων που μπορεί να ακολουθήσουν μετά. Για να έρθουμε λοιπόν ηλικιακά, και εκεί υπάρχει σύγχυση. Παλιά μιλάγαμε για τον νεανικό διαβήτη και εννοούσαμε όσους κάνουν ινσουλίνη, και για τον διαβήτη των ενηλίκων που είναι όσοι πάνε με χάπια. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Υπάρχει ο διαβήτης τύπου 1, που σημαίνει ότι εκεί το πάγκρεας σιγά σιγά τα κύτταρα για πολλούς λόγους και δεν είναι μία υπερίπτωση. Έτσι, και έχουν οποιηθεί πολλοί παράγοντες, και αν θέλετε το συζητάμε μετά. Τι φταίει στο διαβήτη τύπου 1. Στο διαβήτη τύπου 1 πάντως το πρακτικό είναι ότι τα κύτταρα δεν παράγουν ινσουλίνη, άρα εμείς πρέπει με διάφορους τρόπους που έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ ναι, την 2018, την τεχνολογία μας, τις καινούργιες μας ινσουλίνες, και μπορούμε με πολύ καλύτερο τρόπο, έτσι, από πλευράς θεραπευτικής αντιμετώπισης και από πλευράς ποιότητας ζωής του διαβητικού. Το 1996 που τελείωνα ιατρική, με βλέπετε μικρός είμαι. Λοιπόν, 22 είχαμε... χρόνια πάνω από το τέτοιο. Λοιπόν, είχαμε κάτι βελόνες που κάναμε ισουλίνη τέτοιες, αυτές λεγόντουσαν ισουλίνης. Έτσι, μετράγαμε το ζάχαρο στα ούρα με στίκ, έτσι, και κετώνες, έτσι, γιατί δεν είχαμε μετρητές ζαχάρου στο Πανεπιστήμιο Πατρών που τελείωσες. Άρα στα ούρα έβγαινε 2 ώρες μετά που ανέβαινε στο MR, όπως καταλαβαίνετε, μετράγαμε τυφλά. Οπότε δίνατε κατά περίπτωση κατά προσέγγιση. Οι ινσουλίνες που είχαμε ήταν εκχυλίσματα από βόδια, γουρούνια και άλογα, το λέω λαϊκά. Είχαμε βόηες, ήπιες και χείριες ινσουλίνες με τρομακτικές παρενέργειες, με διάφορα συντηρητικά μέσα για να μπορούν να ρυθμίζονται ώστε να απορροφώνται και να μιμούνται λίγο. Αυτά τότε, σήμερα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε σύγχρονες ινσουλίνες, τις λεγόμενες γευματικές, που δρούν σχεδόν σαν τη φυσική μας ινσουλίνη. Τώρα μόλις κυκλοφόρησε στη χώρα μας μια πολύ καινούργια ινσουλίνη, η οποία είναι εξέλιξη και η οποία πραγματικά δρά αμέσως σαν τη φυσική μας ινσουλίνη. Έχουμε τις λεγόμενες 24-ωρες ινσουλίνες ή βασικές ινσουλίνες. Ποιες είναι οι βασικές ινσουλίνες? Αυτές που θεωρητικά για το σώμα μας λειτουργεί έτσι, αλλά υπολογίζει ότι το σώμα μας μετράει ένα 3 λεπτά και βάζει την ινσουλίνη μέσα στο αίμα μας. Κατευθείαν διαμέσου του παγκρέατος, μπαίνει στα αγγεία μας. Ενώ η ινσουλίνη που κάνουμε εμείς απ' έξω πάει από το μη μας, έτσι, και πρέπει από το μη να απορροφηθεί και να πάει στους ιστούς. Είναι δηλαδή σαν να θέλουμε να φέρουμε το γάλα και έχουμε τη μονάδα παραγωγής του εργοστασίου δίπλα στο μαγαζί, ή θέλουμε να το φέρουμε από την Ξάνθη στην Αθήνα. 2 μέρες, 3 μέρες κλπ. Ακριβώς. Επομένως χρειάζεται άλλη τεχνολογία, άλλη γνώση, και δυστυχώς αυτό που δεν έχει ο διαβητικός, αν θα πει σε αυτές τις θεραπείες, εκπαίδευση. Έτσι. Τελικά. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες, γιατί δεν μου απαντήσατε 100%. Λοιπόν, στις ηλικίες λοιπόν, στον τύπο 1, μπορεί να ξεκινήσει 1 με 2 μήνες μετά τη γέννηση, και αυτός λέγεται βρεφικός ή νεογνικός διαβήτης. Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει η πλειοψηφία του πριν από τα 20, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που παλιά πιστεύουμε ότι δεν ισχύει, έτσι, μπορεί να εμφανιστεί και στα 50 και στα 60, ακόμα και στα 70. Τόσο καθυστερημένα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει εκεί και μια ιστορία που λέγεται διαβήτης τύπου 3, αλλά στην πραγματικότητα στο τέλος θα οδηγηθεί σε εντατικοποιημένη θεραπεία με ινσουλίνη. Ο τύπου 2, πριν από τα χρόνια που σας είπα που τελείωνα τη βασική ιατρική, αν έλεγα σε εξετάσεις ότι έχουμε τύπου 2 κάτω των 20, θα με κόβανε. Τώρα έχουμε και 12χρονα με τύπου 2. Και γιατί έχουμε 12χρονα? Γιατί, όπως σας είπα, ο τύπου 2 σχετίζεται απόλυτα με την παχυσαρκία και όχι με την κατανάλωση γλυκών. Μπορείτε να τρώτε μόνο γλυκά και να είστε πολύ αδύνατος. Δεν θα πάτε διαβήτη. Έτσι, για να το καταλάβετε. Λοιπόν, αν είναι ένας μύθος λοιπόν ότι ζάχαρη θα σου προκαλέσει ζάχαρο. Όχι. Που λέμε. Ακριβώς. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και οι διαβητικοί μας μπορούν να τρώνε ό,τι και εσείς. Απλώς πρέπει να εκπαιδευτούν να τρώνε σωστά. Έτσι, γιατί το λέω στους διαβητικούς μου ότι δεν είσαστε ούτε από τη σελήνη, ούτε από τον Άρη, ούτε από τον Ποσειδώνα που βρίσκουμε ζωή τώρα. Είσαστε το ίδιο γήινι με εμάς, και όταν ένα αυτοκίνητο χαλάει, δεν του βάζουμε νερό αντί για βενζίνη, φτιάχνουμε τον κινητήρα και εξακολουθεί να καίει βενζίνη.
Άρα οφείλουμε εμείς να του δώσουμε τους τρόπους, να τον εκπαιδεύσουμε, να του δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία και μην μας τρομάζουν οι ενέσεις. Πολλοί νομίζουν ότι η ινσουλίνη είναι το τέλος της ζωής και ότι εκεί καταστράφηκα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια φυσική ορμόνη, δεν είναι φάρμακο. Απλώς χρειάζεται πολύ περισσότερη εκπαίδευση από το να καταπίνεις ένα χάπι. Θα το πούμε αυτό γιατί υπάρχουν και οι άλλες μεθόδοι, οι οποίοι εκτός από την ένεση που μπορούμε να κάνουμε, υπάρχουν και οι δοσομετρητές και οι αντλίες, οι οποίες μπορούν να παρέχουν και αυτές μια μόνιμη δόση ανάλογα με τη μέτρηση που παίρνουμε. Επομένως, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, από 12 χρόνια μπορούμε να βρούμε πλέον τύπου 2, γιατί έχουμε παιδική παχυσαρκία και στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε με στα πρωτεία, ιδίως στα αγοράκια. Στα αγοράκια? Ναι, ιδίως στα αγοράκια. Πιο επιρρεπείς ποιοι είναι, άντρες ή γυναίκες στον διαβήτη 2? Στο διαβήτη τύπου 2, από μια ηλικία και μετά, είναι περίπου ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Εντάξει, αλλά στην παιδική παχυσαρκία είναι τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια. Έτσι και πλέον έχουμε περιστατικά τύπου 2, έτσι και στα 12 και στα 13, που δεν είχαν. Γιατί άρα προσοχή λοιπόν στους γονείς, οι οποίοι φροντίζουν για διατροφή των παιδιών τους και δι' των αγοριών. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατρέ, τώρα... θέλω να πάμε λίγο να δούμε ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει διαβήτη σε ό,τι αφορά κατηγορίες. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ετοιμάσει μία κάρτα στην οποία θα δούμε χαρακτηριστικά ποιες είναι αυτές τις κατηγορίες. Υπέρβαρη παχύσαρκη. Ναι. Ισχύει αυτό? Βεβαίως. Γιατί αυτοί λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο τους διαφοροποιεί τόσο πολύ από τους υπόλοιπους? Η αιτία του διαβήτη τύπου 2 είναι αντίσταση στην ινσουλίνη. Σημαίνει ότι από τότε που γεννηθήκαν θέλανε διπλάσια ή πολλαπλάσια ινσουλίνη για να χρησιμοποιήσουν τις τροφές σε σχέση με αυτούς που δεν την είχαν. Δεν ήταν όμως από τη γέννα τους υπέρβαρη ή παχυσαρκή. Όχι. Αυτό κληρονομείται. Η αντίσταση στην ινσουλίνη πολλαπλασιάζεται όταν βάλουμε βάρος. Άρα, αν εγώ βάλω κιλά και χρειάζομαι που έχω 10 μονάδες, θα πάω στις 20. Αυτός που είναι τα 400 και που χρειαζόταν 100, θα φτάσει στις 200. Πρέπει να υπάρχει όμως προδιάθεση, δηλαδή. Ακριβώς. Ένα γονιδιακό ζήτημα. Ναι, γιατί όλοι οι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, τους χωρίζουμε με βάση ένα δείκτη μάζα σώματος. Και έχουμε τους υπέρβαρους και τους παχύσαρκους. Υπέρβαροι σημαίνει λίγα κιλά και παραπάνω, παχύσαρκοι σημαίνει προβληματική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, έχουν κάποια μορφή αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή θέλουν παραπάνω ινσουλίνη για την ίδια δουλειά. Ένα στους δύο θα γίνει διαβητικός. Και ποιος θα γίνει διαβητικός, λοιπόν? Το 50% από αυτούς θα γίνουν διαβητικοί. Ναι. Έτσι, που σημαίνει ότι αυτοί δεν θέλανε λίγο παραπάνω ινσουλίνη από το φυσιολογικό, θέλανε πολύ παραπάνω, άρα είχαν κληρονομήσει την αντίσταση. Κατανοητό. Εντάξει. Πάμε στην επόμενη κατηγορία, άτομα με καθιστική ζωή. Και νομίζω ότι γιατί αυτό επίσης... θεωρείται και το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης ζωής. Θα σας πω ένα μυστικό. Έτσι, το οποίο δεν το λένε στις τηλεοράσεις, γιατί η άσκηση δεν πουλάει. Έτσι, οι personal trainee είναι φτωχοί. Έτσι, είναι φτωχοί. Έτσι, κανένας δεν πάει σε personal trainee. Τώρα έχουμε γεμίσει με διάφορα γυμναστήρια φτηνά που ευτυχώς βλέπω νεολαία. Μόνο η άσκηση δεν πουλάει. Αλλά το νούμερο ένα μυστικό μακροζωίας μετά το κάπνισμα είναι η άσκηση. Έχουμε μελέτη σε αμερικάνικη κοινωνία. Εξιντάριδες μέχρι τα 90 τους παρακολούθησαν για το μυστικό της μακροζωίας. Ναι. Τι βρήκανε? Κληρονομικότητα 25%, ένα στους 4 παίρνει τη ζωή, τα χρόνια των γονιών του. Μετά το κάπνισμα, ο πρώτος παράγοντας για να φτάσουμε τα 90 καλά ήταν μέτρια άσκηση. Άρα, αν καταναλώνουμε, ας υποθέσουμε ότι τρεφόμαστε σωστά, ό,τι προβλέπει ένα διατροφολόγιο. Παρόλα αυτά, είμαστε καθισμένοι σε ένα γραφείο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και ένας ο οποίος έχει ζάχαρο το ξέρει πολύ καλά, στον τύπο 2 ιδίως. Έτσι, αν βγει και περπατήσει λίγο μετά το φαγητό που του έχει ανέβει, μέσα σε ένα τέταρτο περπάτημα, 20 λεπτά, το ζάχαρο του θα έχει πέσει. Άρα η άσκηση ρίχνει το ζάχαρο, κάνει τα αγγεία μας ελαστικά και κυρίως αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η άσκηση δεν είναι για να δυνατήσουν που νομίζει ο κόσμος. Με την άσκηση, μια έντονη άσκηση 3/4 θα κάψετε 500-400 θερμίδες maximum. Έτσι, άντε τις πιο δυνατές 600. 600 θερμίδες είναι δύο κρουασανάκια με βούτυρο. Έτσι, είναι, είναι μια ελληνική σαλάτα με λάδι, για να σας το πω, έτσι, για να το καταλάβουμε. Έτσι, ένα κουταλάκι λάδι είναι 80 θερμίδες, μια κουταλιά της σούπας 150 και μια ελληνική σαλάτα που είναι μίνιμουμ 6 κουταλιές είναι 900 θερμίδες. Και λέμε, γιατρέ, εγώ δεν τρώω τίποτα, έτσι και παχαίνω. Και έχουμε φάει μια σαλάτα με 900 θερμίδες, που αφού είναι μια σαλάτα, θα φάμε και κάτι άλλο μαζί. Λίγο θα φάμε ψωμί, και λίγο ψωμάκι λίγο με λίγο τυράκι. Έτσι, στο τυράκι
μπαράκι, κάνω λίγο υπερβολή, γιατρέ μου. Έτσι, λοιπόν. Επομένως, αν έχουμε φάει σαλάτα με τυράκι και ντομάτα, λέω, και ούτω καθεξής, και με μία σαλάτα και λίγο ψωμί θα έχουμε φάει τις θερμίδες της ημέρας. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί παχαίνουμε. Τα κιλά μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι, και ό,τι και δικαιολογία να βρίσκει ο καθένας, δεν τρώω πολύ, γιατρέ μου, έχω κακό μεταβολισμό, η ζυγαριά είναι αμήλικτη. Κοινώς, αν η φωτιά μπει εξ αμελίες, εκ προμελέτης, από κεραυνό, το την ίδια ζημιά κάνει. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κατηγορία. Άτομα με διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης. Κυρίως ψάχναμε πάντοτε μία εξέταση ρουτίνας, η οποία να είναι φτηνή και επαναλήψιμη. Άρα έχουμε την καμπύλη ζαχάρου, που δεν είναι εύκολη εξέταση, έτσι, και το τονίζω γιατί ακόμα γίνεται λάθος. Η καμπύλη ζαχάρου, έτσι, με βάση τους ορισμούς που συμφωνούμε όλοι για να μπορούμε σε όλο τον πλανήτη, σημαίνει παίρνουμε ένα ζάχαρο νηστική, πίνουμε 75 γραμμάρια γλυκόζης, που δεν είναι εύκολο να τα πιείς, έτσι, και μετράμε το ζάχαρο στις 2 ώρες. Δεν χρειάζεται άλλη τιμή. Ούτε μία, ούτε μισή, ούτε κάθε 30 λεπτά. Άρα μία δοσολογία αρκεί. Μία μέτρηση αρκεί. Γιατί το βλέπουμε σε διάφορα εργαστήρια να γίνεται πολλαπλά και μία είναι επώδυνη κατάσταση. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν γίνεται εκ του πονηρού. Θου, κύριε φυλατή, το στόμα μου για να παίρνουμε παραπάνω λεφτά. Ή αν γίνεται εξ αγνίας. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλες οι εταιρείες έχουμε μελέτες. Έτσι, επομένως, εάν εσάς σας βάλω και μου κάνετε μία καμπύλη ζαχάρου και σου μετρήσω την πρώτη ώρα και το βρω 200. Και κάποιος σου πει ότι έχει ζάχαρη οτιδήποτε, σε έχει κοροϊδέψει. Δεν σημαίνει τίποτα. Αν τη δεύτερη ώρα είσαι κάτω από τα 140 και μόνο η δεύτερη ώρα μετράει και αξιολογείται, δεν έχεις ζάχαρο. Αν είσαι από το 140 μέχρι το 199, είσαι στον προδιαβήτη, αυτό που είπαμε πριν. Ναι. Άρα ήδη κινδυνεύεις για εμφράγματα κεφαλικά, το ξαναλέω για να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Και εκεί θέλεις αλλαγή τρόπου ζωής και θεραπεία πιθανόν της χοληστερίνης. Έτσι, και αν είσαι πάνω από το 200, welcome to the club. Δηλαδή, καλώς ήρθατε στο Σύλλογο Διαβητικών. Mm-hmm. Έτσι, αυτός είναι, αυτή είναι η ιστορία. Επομένως, διαταραχή ανοχής γλυκόζης, έτσι, το πιο απλό είναι το ζάχαρο εστίας στο τσεκάτο το αιτήσιο που θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας στο μικροβιολόγο. Κάτω από το 100 μας εξασφαλίζει σχεδόν κατά 95%. Mm-hmm. Έτσι, ποτέ η ζωή δεν σε εξασφαλίζει 100%. Από το 100 και όσο ανεβαίνει μέχρι το 125, οι πιθανότητες να είσαι διαβητικός μεγαλώνουν και έχουμε δύο τύπους διαταραχής ανοχής της γλυκόζης. Της νηστείας, που είναι αυτό που παίρνουμε το πρωί νηστική, και της μεταγευματικής, που είναι σε καμπύλη ζαχάρου, έτσι, η οποία πρέπει να είναι πάνω από το 140 στις 2 ώρες. Αν τα έχουμε και τα δύο, τότε έχουμε 12 πιθανότητες ανά έτος να γίνουμε διαβητικοί. Αν έχουμε μόνο το ένα, αν έχουμε τα ζάχαρα νησία στα πρωινά, είναι λίγο πιο αθώα, έχουμε 4 περίπου φορές να γίνουμε. Αν έχουμε τα μεταγευματικά, έχουμε 5,5 με 6 φορές να γίνουμε. Ας μείνουμε σε αυτά, γιατί αρχίζουμε και μπλέκουμε σε πολλούς αριθμούς και σε πολλά αν. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Άτομα με συγγενή. Μπορώ να τα διαβάσουν στο site μου. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό και με πολύ λεπτομερές site, αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού με διαβήτη, δηλαδή κληρονομικότητα. Προσέξτε τώρα. Στο διαβήτη τύπου 2 υπάρχει. Αν έχουμε πρώτου βαθμού συγγενή, έχουμε 25% πιθανότητες διαβίου να γίνουμε διαβητικοί. Mm-hmm. Εάν παχύνουμε, αυτό γίνεται στο 50%. Ενώ δηλαδή είναι στους 4, το παιδί που θα παχύνει και έχει ένα από τους δύο γονείς με διαβήτη, αμέσως πάει ένα στους 2. Αν έχουμε 2 γονείς, τότε ξεκινάμε με το 50%. Ναι, αυξάνεται λοιπόν γεωμετρικά αυτό το ποσοστό. Έτσι. Και βέβαια, αν τα παιδιά των δύο γονιών παχύνουν, εκεί με τα σιγουριά θα κάνουν διαβήτη κάποια στιγμή στη ζωή τους. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Το ίδιο ισχύει εκτός από το συγγενής πρώτου βαθμού, έτσι, ναι, και για το διαβήτη της κοίησης. Και εκεί ο διαβήτης της κοίησης υποχωρεί συνήθως μετά την κοίηση, ναι, αλλά αν δεν αλλάξουν τρόπο ζωής, κάποια στιγμή θα γίνουν διαβητικές. Αυτό μπορεί αντιθέτως να μεταδοθεί, ναι, να κληροδοτηθεί και στο έμβριο ή στο παιδάκι που θα γεννηθεί. Όχι. Όχι, αλλά το μήλο κατά από τη μηλιά θα πέφτει. Αν η μαμά έχει ένα γονίδιο, έτσι, αυτό να κάνουμε μια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί ασχολούμαι και με τουλάχιστον τις δικές μου ασθένειες που τις ξέρω, έτσι, με την κοίησή τους και με την ρύθμιση του διαβήτη τους, γιατί, ναι, και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Έτσι, και εκεί είναι μια ταλαιπωρία, αλλά το κάνεις δώρο στη γυναίκα, γιατί η γυναίκα
που θα εμφανίσει διαβήτη κοίηση, θα το εμφανίσει μετά τον 5ο μήνα, την 24η, την 28η εβδομάδα της κοίησης, και μετά θα πρέπει εσύ να τη συμβουλεύεις. Έτσι, οι δικές μου διαβητικές, ελάχιστες χρειάζονται ινσουλίνη, γιατί έχουμε οδηγίες διατροφής, μέτριας άσκησης και στις πιο πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να κάνουν μετρήσεις και θα πρέπει κάποιος να διαβάζει τις μετρήσεις και να τη συμβουλεύει. Έτσι, άρα θέλει παρακολούθηση καθημερινή ή εβδομαδιαία για τους υπόλοιπους 3 με 4 μήνες μέχρι να γεννήσουν. Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν. Έτσι, στο διαβήτη της κοίησης. Έτσι, και στο διαβήτη τύπου 1 κληρονομικότητα δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα γονιό με τύπου 1, το παιδί έχει περίπου 6% πιθανότητες, όταν στο γενικό πληθυσμό είναι γύρω στις 2% πιθανότητες. Άρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κληρονομικότητα στον τύπου 1, και αυτό το λέω για τους γονείς που ένας από τους δύο είναι τύπου 1, να μην έχουν κανένα άγχος και να είναι ήρεμοι όταν πρόκειται να κάνουν παιδιά. Πάμε να προχωρήσουμε παρακαλώ στην επόμενη κάρτα. Μιας και αναφερθήκατε στις εγκυμονούς με διαβήτη κοίησης, νομίζω ότι ήσασταν απόλυτα λεπτομερείς. Προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε τις διαβητικές που θέλουν να μείνουν έγκυες, ναι, που μπορεί να μην είναι πολλές, αλλά εκεί είναι άλλη κόλαση. Έτσι, γιατί πρέπει... Ρυθμίζεται, μπορεί να μείνει μια γυναίκα όταν είναι διαβητική? Απόλυτα μπορεί, και απόλυτα μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή και μια άνεση στη ζωή της, και έχω μέχρι και άρθρα και για την αντισύλληψη. Ξέρετε, άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό το κομμάτι της αντισύλληψης και πολύ πονεμένη ιστορία. Κάθε ένα από αυτά που λέτε είναι μια ξεχωριστή εκπομπή. Τελείως. Να ρωτήσω κάτι, γιατί συζητάμε για τον διαβήτη κοίησης, αλλά έχω ακούσει για περιπτώσεις όπου μια εγκυμοσύνη έχει τερματιστεί πολύ άσχημα, επειδή ακριβώς η καμπύλη σακχάρου σε μια συγκεκριμένη στιγμή ήταν το αίτιο για να διακοπεί αυτή η κοίηση. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και ιδίως παλιότερα πολύ περισσότερο. Τώρα πλέον οι νέοι γυναικολόγοι είναι εκπαιδευμένοι, έτσι, και τα δίνουν και εταιρείες τους. Άρα έχουν πλέον κάποια guidelines που, αν λίγο μελετούν και τα ακολουθούν, που τα ακολουθούν, δεν κάνω λόγο, τα ακολουθούν. Πλέον η διάγνωση γίνεται έγκαιρα και σωστά. Ναι. Έτσι, αλλά το πρώτο είναι σε γυναίκες οι οποίες έχουν λανθάνωτα διαβήτη που δεν έχει διαγνωστεί. Και πλέον οι γυναίκες δεν είναι όπως παλιά. Έτσι, ο διαβήτης τύπου 2, με ρωτήσατε και πριν, η ηλικία αιχμής είναι από τα 40 και πάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, ο διαβήτης τύπου 2, η πλειοψηφία της θα διαγνωστεί από τα 40-45. Έχει όμως προηγηθεί, είπαμε, η προεργασία τουλάχιστον 10 ετών. Ακριβώς, ναι. Αλλά θα διαγνωστεί και μετά τα 45. Υπολογίστε λοιπόν ότι οι γυναίκες πλέον κάνουν παιδιά μεγάλες. Παλιά, τις παλιές εποχές, δεν είχες πολλές γυναίκες στα 38 τους και στα 40 τους να κάνουν παιδί. Τώρα έχουμε εξωσωματικές, έχουμε προχωρήσει, έχει αλλάξει η κοινωνία μας, οι γυναίκες δουλεύουν, οι σχέσεις είναι δύσκολες. Άρα έχουμε εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερες ηλικίες, άρα έχουμε κάποιες γυναίκες που έχουν όχι διαβήτη κοίησης. Διαβήτης κοίησης είναι ο διαβήτης που εμφανίζεται στην κοίηση και υποχωρεί μετά την κοίηση. Έχουν λανθάνωτα διαβήτη, τον οποίο δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Η κοίηση θα τον φουντώσει. Άρα εκεί θα έχουμε πρόορες αποβολές, ναι, και έχω ζήσει περιπτώσεις ιδίως παλιότερα που ήταν ένα μυστήριο γιατί, και τελικά η κοπέλα έκανε απλώς διαβήτη που δεν τον είχαν βρει ούτε οι γυναικολόγοι ούτε κανένας. Της λέγανε ότι είναι άτυχη στο επόμενο παιδί και ούτω καθεξής. Άρα είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον οι οδηγίες λένε ότι κάνουν μόλις μένουν έγκυες ένα ζάχαρο νηστείας που ήδη σε εξασφαλίζει. Ναι. Έτσι, στο δεύτερο μήνα τους κάνουν ένα ζάχαρο, στο τρίτο μήνα τους κάνουν ένα ζάχαρο νηστείας, και πρέπει εκεί πέρα, αν τα ζάχαρα αυτά, όπως σας είπα, είναι πάνω από το 100, έτσι, καλό θα είναι, ιδίως αν υπάρχει και οικογένειες ιστορικό, να κάνουν και μια καμπύλη ζαχάρου. Έτσι, κύριο ζήτημα αυτό, ή λοιπόν, να απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό, τέλος πάντων. Για τις φίλες εγκυμονούς ή για τις κυρίες οι οποίες επιθυμούν να. Επίσης πρέπει να ξέρουν ότι αυτές που έχουν διαβήτη, για να μειώσουν τον κίνδυνο επιπλοκών, πρέπει τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη σύλληψη, ναι, να ρυθμιστούν. Μάλιστα. Θέλει μια προεργασία λοιπόν. Το κρατάμε αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω. Γυναίκες με πολυκυστικές οοθήκες και μετά να δούμε και τους υπερτασικούς. Ο ορισμός της πολυκυστικής οοθήκης, και εκεί πάλι υπάρχει μια πονεμένη ιστορία, γιατί πάρα πολλές γυναίκες κάνουν και τις οθήκες του από στρες. Δεν έχουν όλες οι γυναίκες το σύνδρομο πολυκυστικών. Το σύνδρομο πολυκυστικών συνοδεύεται με αντίσταση στην ινσουλίνη. Το θυμάστε τι είπαμε, ότι η κύρια αιτία του διαβήτη τύπου 2 είναι αντίσταση στην ινσουλίνη. Και γι' αυτό και κάποια φάρμακα όπως η μετφορμίνη που δουλεύουν στο ζάχαρο και χτυπούν την αντίσταση στην ινσουλίνη βοηθούν και τις πολυκυστικές οθήκες. Έχουν σχέση με υπερτρίχωση. Έτσι, άρα οι πολυκυστικές οθήκες είναι παράγοντας κινδύνου για διαβήτη. Έτσι. Όπως επίσης, έτσι, για να το καταλάβετε και για την καθιστική ζωή που είπαμε πριν, καθιστική ζωή είναι παράγοντας κινδύνου για εμφράγματα κεφαλικά.
Άρα φανταστείτε έναν που έχει καθιστική ζωή και ήπιε ζάχαρο και δεν το ξέρει. Γι' αυτό τι τονίζουμε την καθιστική ζωή. Γιατί αυτός δεν έχει απλώς κινδυνεύει από ζάχαρο. Δεν θα γίνουμε κλέφτες εμείς που ασχολούμαστε με το ζάχαρο. Πρέπει να έχουν πελάτες. Αλλά πρέπει να είναι ζωντανοί οι πελάτες μας. Σωστά, βεβαίως. Λοιπόν, υπερτασική δηλαδή σημαίνει αυτό. Ακριβώς αυτό που γι' αυτό σας το είπα. Ακριβώς. Υπερτασική, έτσι, η υπέρταση από μόνη της είναι η κυριαρχία εγκεφαλικών και εμφραγμάτων. Έτσι, φανταστείτε να υπάρχει και διαβήτης. Και να μην το ξέρει. Μαζί, άρα όταν δυναμίτης. Βάζουμε τον υπερτασικό και ξέρουμε ότι συνυπάρχει υπέρταση. Δύο στους τρεις διαβητικούς, γιατί εγώ έχω ασχοληθεί και με την υπέρταση, πολύ πριν ασχοληθώ με το διαβήτη. Έτσι λοιπόν, δύο στους τρεις υπερτασικούς έτσι, θα εμφανίσουν διαβήτη και σχεδόν το 80% των διαβητικών θα έχουν υπέρταση. Άρα είναι ξαδέρφια. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Άρα οφείλεις να αποκλείσεις την υπέρταση του διαβήτη. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει υπέρταση κάνει διαβήτη. Κατανοητό. Άτομα με αυξημένα τριγλυκερίδια και άτομα με αγκιακή νόσο, νομίζω ότι και τα δύο τα χαρακτηρίζουν. Τι σας είπα, ότι ο οργανισμός αποθηκεύει το λίπος υπό μορφή τριγλυκεριδίων και λιπαρών οξέων και γι' αυτό χρειάζεται ινσουλίνη. Άρα η αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή η σχετική έλλειψη ινσουλίνης, υπολογίστε ότι όταν διαγνώνεται διαβήτης τύπου 2, ήδη το 50% των κυττάρων υπολειτουργούν και ήδη έτσι, τα ζάχαρα του είναι υψηλά με πολύ υψηλές ινσουλίνες. Και το δείχνω εγώ στους ασθενείς μου, μπορούμε και έχουμε τρόπο να πούμε αν κάποιος έχει προδιάσει για διαβήτη. Αν μετρήσουμε την παράγοντα αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή βλέπουμε πόση ινσουλίνη χρειάζεται για συγκεκριμένη δόση τροφής στην προκειμένη περίπτωση στην καμπύλη ζαχάρου και μπορούμε να του πούμε μεγάλη, έχεις αντίσταση. Εάν από τώρα δεν αλλάξει συμπεριφορά στο σώμα σου, η μεγάλη τέλος πάντων είναι γυναίκα, έτσι σε λίγα χρόνια που δεν μπορώ να σου πω πότε θα κάνεις διαβήτη. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι θα κάνεις διαβήτη, ήδη κινδυνεύεις για εμφράγματα. Το καμπανάκι ήδη χτυπάει λοιπόν. Το τονίζω, η ιατρική είναι πρόληψη. Βασικό αυτό. Μιλήσαμε λοιπόν για τις κατηγορίες. Τώρα, τι κάνουμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν κάποιος έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2 και πάει λοιπόν σε έναν γιατρό, σε εσάς, σε κάποιον αντίστοιχο τέλος πάντων διαβητολόγο. Τι κάνει, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό, γιατί πολλοί κόσμος δεν επιθυμεί να είναι εξαρτημένος με μία ένεση και με ένα βελονάκι το οποίο θα μετράει καθημερινά ή πολλές φορές την ημέρα το σαχαρό του. Σωστή. Τι μπορεί να κάνει. Πρώτον, πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε αρκετές μελέτες μόνο με διατροφή και άσκηση αναστροφής του διαβήτη. Αρκεί αυτό. Από την άλλη πλευρά, αυτό που εξηγώ στους ασθενείς μου είναι το εξής. Όπως σας είπα και πριν, και γι' αυτό έχει σημασία, ήδη στο στάδιο του προδιαβήτη, έτσι, έχουμε σίγουρα διπλάσιο κίνδυνο για εμφράγματα κεφαλικά. Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες. Οι άντρες έχουν τετραπλάσιο κίνδυνο στο διαβήτη για εμφράγματα κεφαλικά, οι γυναίκες εξαπλάσιο. Επίσης, οι γυναίκες δεν προστατεύονται από την ενεργό ζωή. Τι σημαίνει αυτό. Ξέρουμε ότι τα εμφράγματα οι γυναίκες και τα κεφαλικά τα εμφανίζουν μετά την εμμηνόπαυση. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι διαβητικές μπορεί να τα εμφανίσουν και πριν την εμμηνόπαυση. Έτσι, άρα το πρώτο μέλημά μας όταν βρίσκουμε έναν ασθενή είτε με προδιαβήτη είτε με διαβήτη είναι να το προστατεύσουμε από τις άμεσες επιπλοκές του, οι οποίες δεν προστατεύονται απλά και μόνο με την αλλαγή τρόπου ζωής ή με την άσκηση ή με μια θεραπεία του διαβήτη, ιδίως με τις παλιές θεραπείες. Ναι. Έχουμε πλέον σύγχρονες θεραπείες που φαίνεται ότι πλην τη ρύθμιση του ζαχάρου, που από μόνη της είναι σημαντική, έχουν ιδιότητες παραπάνω από αυτές, έτσι και μας βοηθούν να μειώσουμε τα εμφράγματα κεφαλικά που ξέρουμε ότι τουλάχιστον το 70% των διαβητικών μας θα πεθάνουν σε ηλικία νεότερη με εμφράγματα κεφαλικά. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε. Μα προφανώς ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλο. Παλιά λέγαμε 3 στους 4, τώρα λέμε 2,5 στους 4. Και γιατί λέμε 2,5 στους 4, γιατί έχει προχωρήσει η γνώμη μας, διαγνώνουμε λίγο σωστότερα και θεραπεύουμε ολιστικά, αν μου επιτρέπετε αυτή η χρήση. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι τρόποι λοιπόν, με τους οποίους αντιμετωπίζετε τον διαβήτη και παρόλα αυτά άλλες συγκινείς παθήσεις. Έτσι, ξέρουμε και γι' αυτό πάντα στους ασθενείς μου λέω ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνετε εσείς για εσάς. Ναι. Και θα σας εξηγήσω ποια πρέπει να κάνετε και πράγματα που θα κάνω εγώ για εσάς. Άρα εγώ ήδη από το στάδιο του προδιαβήτη έτσι, πρέπει να θεραπεύσω πρώτον χοληστερίνη. Έτσι, και τα φάρμακα της χοληστερίνης, στατίνες που κυκλοφορούν πάνω από 40 χρόνια και πάνω από 400 εκατομμύρια σε αυτόν τον πλανήτη τα έχουν πάρει, είναι απόλυτα ασφαλή. Το ξέρουμε ότι ένας δεν έχει πάθει το σηκώτη του.
από τα φάρμακα χοληστερίνης, το ανάποδο, προστατεύουν το σηκώτη γιατί βγάζουν το λίπος από το σηκώτη. Έχουμε και ελληνικές μελέτες που έχω από τον κύριο Άθυρο από τη Θεσσαλονίκη, που πήρε προδιαβήτη και διαβήτη με ανεβασμένα υπατικά ένζημα λόγω λιπόντους ύπατος. Και αυτοί που πήραν φάρμακα για τη χοληστερίνη στα 5 χρόνια είχαν φτιάξει τα ένζημά τους και είχαν γλιτώσει εμφράγματα. Ναι. Άρα οπωσδήποτε, ιδίως μετά τα 40, 9 στους 10 διαβητικούς έτσι, θα πρέπει να πάρουν αγωγή για χοληστερίνη. Άρα κρατάμε. Ένα η χοληστερίνη. Ρυθμίζουμε την χοληστερίνη. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Η χοληστερίνη είναι γονιδιακή. Γι' αυτό θα το δείτε και στο site μου και αλλού ότι πλέον επιτρέπεται και το κίτρινο των αυγών. Έτσι. Άρα οπότε είναι μύθος ότι ο κρόκος μπορεί να μας ανεβάσει τη χοληστερίνη. Ακριβώς. Και μην τρως πολλά αυγά γιατί θα πάθεις. Τα ζωικά λίπη σχετίζονται με τη χοληστερίνη που πρέπει να τα αποφεύγουμε και θα σας πω μετά και για τη διατροφή για το διαβήτη. Έτσι, και από εκεί και πέρα να ελέγξουμε να δούμε αν έχει πίεση. Υπέρταση που είπαμε. Ακριβώς, ναι, υπέρταση. Έτσι, που και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία το πώς διαγνώνουμε την υπέρταση. Θέλει μέσους όρους και όχι μία τιμή. Ή πιο πολύ μετράμε την πίεση όταν έχουμε και πονοκέφαλο ή ζάλι στο κεφάλι μας και τότε θα τη βρούμε πάντα ανεβασμένη. Άρα ή υποδιαγνώνονται γιατί δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, είτε υπερδιαγνώνονται. Η πίεση δεν κάνει συμπτώματα. 20 να έχουμε δεν κάνει κανένα σύμπτωμα γιατί το 20 είναι στο μπράτσο. Mm-hmm. Και το μπράτσο δεν παθαίνει ούτε έμφραγμα ούτε κεφαλικό. Μας ενδιαφέρει πίεση μέσα στα αγγεία της καρδιάς και μέσα στον εγκέφαλο. Αυτή τη μετράμε πειραματικά. Εδώ μετράμε μέσους όρους και επομένως η καρδιά μας που είναι μια αδλία, 15 φάρμακα πίεσης να παίρνει. Όταν πρέπει να ανεβάσει την πίεση στην περιφέρεια για να κουνήσουμε το χέρι μας, θα την πάει. Άρα μπορεί να είναι μια λανθασμένη ή τέλος πάντων ναι, μια διαφορετική και παρεμηνευμένη μέτρηση που παίρνουμε στο χέρι. Έτσι, ναι. Ή θέλουμε πολλαπλές μετρήσεις, τουλάχιστον 3 αναφορά και τουλάχιστον για μια εβδομάδα τυχαίες ώρες. Ορισμός της πίεσης είναι μισή ώρα μακριά από άσκηση και όταν νιώθουμε καλά, για να ξέρουμε το ρελαντί μας. Και όχι εκνευρισμένοι ή ανήσυχοι. Έτσι, ναι. Γιατί αυτό ακριβώς εντείνει την πίεση προφανώς. Όπως λέγω στους ασθενείς μας, φανταστείτε ότι έχετε το αυτοκίνητό σας με τις στροφές. Ο κινητήρας του είναι η καρδιά σας και στροφές είναι η πίεση. Έτσι, όταν ξεκινάτε από το φανάρι, ανεβάζετε στροφές. Όταν προσπερνάτε ή όταν ανεβαίνετε ανηφόρα, ανεβάζετε στροφές. Άρα αυτό κάνει η καρδιά μας. Ανεβοκατηπάζει την πίεση και τους παλμούς συνέχεια. Εμείς λοιπόν θέλουμε το ρελαντί για να είμαστε ακριβείς. Άρα η υπέρταση είναι ο νευρικός οδηγός που είναι συνέχεια αγκαζωμένος και ο ήρεμος οδηγός γκαζώνει όταν χρειάζεται. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Το ίδιο κάνει και το ζάχαρο. Ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Ο διαβητικός δηλαδή. Και εκεί είναι αυτό που με ρωτήσατε για τις μετρήσεις. Επομένως, στον τύπο 2 που θεραπεύεται με δυσκία, δεν χρειάζονται μετρήσεις. Ή δίνουμε κάποιες μετρήσεις, γιατί το ζάχαρο είναι ο καθρέφτης της υγείας μας, άρα μια λίμωξη μπορεί να ξεκινήσει μόνο με απορριθμίσεις ζαχάρου, ή δίνουμε μετρήσεις για τον απίθαρχο. Γιατί όταν βλέπει το ζάχαρο του 200, τρομάζει και βάζει ένα μικρό φερμουάρ. Έτσι. Ή τέλος πάντων υπάρχουν και κάποιοι αγχώδεις, πάρα πολύ αγχώδεις, λίγο ιδεαναγκαστικούλιδες. Άγχος είναι ο σημαντικός παράγοντας για το σάκχαρο. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ λάθος να μπερδεύουμε όρους ψυχολογίας με όρους βιολογίας. Δεν συνδέονται, γιατί είπατε ότι αντιμετωπίζετε έναν ασθενή ολιστικά. Το άγχος έτσι, θα κάνει έναν οδηγό, για να σας το πω με παράδειγμα, να κάνει απότομες κινήσεις, αλλά δεν θα φτιάξει τον κινητήρα του αυτοκίνητου του. Άρα είναι δύο ανεξάρτητοι παράγοντες. Δεν είναι σωστό να αποδίδουμε το ζάχαρο στο άγχος. Απλώς πρέπει να μπορούμε να εκφράζουμε το άγχος μας. Άγχος τι σημαίνει? Σύγκρουση μέσα μας του θέλουμε το πρέπει. Έτσι. Σε καθημερινότητα. Χρόνους, προτεραιότητες, προθεσμίες. Άρα όλοι έχουμε άγχος. Η ίδια η ζωή είναι άγχος. Κάποιοι έχουν περισσότερο όμως από άλλους. Δεν μπαίνει σε ζυγαριά. Κάποιοι ξέρουν και το εκτονώνουν, το διαχειρίζονται και το μετατρέπουν σε κάτι θετικό. Ναι. Και κάποιοι αυτό που λέει ο λαός το κρατάνε μέσα τους και αυτοπιέζονται. Και ξεσπάει. Έτσι, άρα λοιπόν, είναι διαχείριση άγχος και όχι άγχος. Όλοι έχουμε άγχος. Υπάρχει άνθρωπος χωρίς άγχος. Συνεπώς, να το πούμε έτσι, η νευρικότητα, οι αγχωτικές καταστάσεις. Σαφώς απορριθμίζουν το ζάχαρο και ιδίως στον τύπο 1 που εκεί εξαρτάται πάρα πολύ. Έτσι, γιατί στον τύπου 2 το παγκράσιος δουλεύει, άρα κάποιες στιγμές μπορεί να αντιμετωπίσει το ανεβασμένο ζάχαρο. Γιατί το άγχος τι ανεβάζει? Ανεβάζει δύο πολύ συγκεκριμένες ορμόνες. Την αδρεναλίνη που την ξέρετε. Σωστά. Και την κορτιζόλη που επίσης την ξέρετε. Η φυσική μας κορτιζόνη λέγεται κορτιζόλη και ανεβαίνει σε καταστάσεις στρες. Πόσα κλάσματα δευτερόλεπτα που θέλετε να πείτε αχ, που την ώρα που σας γλιτάει το ποτήρι από το χέρι και σπάει? Σε αυτά τα δευτερόλεπτα έχετε πάρει την αδρεναλίνη και κορτιζόνη. Και εκεί που είναι το ζάχαρο στην 100 πάει 200. Δεν τρέχουμε πίσω από το ζάχαρο. Γιατί αυτό θα περάσει λίγα λεπτά και θα ξανακατέβει. Έτσι, αλλά βλέπουμε. Μύθος λοιπόν
σε ό,τι αφορά το άγχος. Είναι σωστό να το πούμε έτσι ή κινδυνεύουμε? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι, γιατί σαφώς αν ο άλλος λειτουργεί με άγχος θα είναι αρρύθμιστος. Και έχουμε μελέτες ιδίως σε τύπου 1 αλλά και σε τύπου 2 που με αντικαταθλιπτικά ή με θεραπείες μπιχεβιοριστικές διαχείρισης του άγχους έχουν καλύτερες ρυθμίσεις. Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τους τρόπους αντιμετώπισης. Δεδομένου ότι εκτός από την ινσουλίνη φαίνεται να έχουμε πλέον εξελιχθεί και τεχνολογικά στον τομέα της ιατρικής. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Έτσι, αλλά ξαναλέω, πρώτον θέλουμε συνεργασία. Υπάρχει μια χοληστερίνη, υπέρταση, ρυθμίζουμε. Υπέρταση και κάπνισμα. Και το κάπνισμα. Έτσι. Το κόβουμε μαχαίρι. Τώρα, καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Εντάξει, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Δεν θα ανοίξουν. Με μεταφέρουν ότι πλέον μας τα χαλάτε, γιατί προφανώς οι συνάδελφοι που βλέπουν από το control, κάποιοι από αυτούς καπνίζουν, αλλά... Καλό θα είναι λοιπόν να μετριαστεί. Και εγώ κάπνιζα. Έχω μπει σε μια διαδικασία με αυτά τα περίφημα, όχι τα ηλεκτρονικά τους απνιστές που δεν τα συμπαθώ καθόλου και δεν τα θεωρώ και καλά, αλλά με αυτή την καινούργια ιστορία, τουλάχιστον έχω κόψει να αγοράσω τσιγάρο και είμαι στη φάση του υποκατάστατου. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Εντάξει. Καλό θα είναι πάντως κάποιος που έχει η προδιάθεση ή έχει όντως σακαρό διαβήτη να προσπαθεί. Όποιος οδηγεί μηχανή, να το πω πάλι απλά, χωρίς κράνο, δεν σημαίνει ότι θα τρακάρει. Έτσι, άρα, όποιος καπνίζει, δεν σημαίνει ότι θα πάθει καρκίνο του πνεύμονα, παθαίνουν και χωρίς να καπνίζουν. Αλλά έχει είναι παράγοντας που ενισχύει όμως την όμως, κατάσταση. Το κάπνισμα από μόνο του φέρνει εφράγματα κεφαλικά, άρα διπλασιάζει τον κίνδυνο του διαβήτη. Άρα, διαβήτης και κάπνισμα, όπως διαβήτης και όπως έμφραγμα και κάπνισμα. Δηλαδή, πότε το κόβουν οι πιο πολλοί, μετά από ένα έμφραγμα. Σωστά. Λοιπόν, άρα, όταν έχει πάθει ένα έμφραγμα, τι λες, έτσι, ας το κόψω για να μην ξαναπάθω. Συν τι άλλο θα σου δώσει ο γιατρός. Ο διαβήτης που μακροχρονίως θεωρείται σχεδόν ισοδύναμο εμφράγματος με τις στατιστικές που σας είπα, έτσι επίσης δεν θα πρέπει να έχει κάπνισμα. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έναν προς έναν τους παράγοντες ξεχωριστά. Ακριβώς. Είναι όλα μαζί ένα πακέτο το οποίο έτσι, λειτουργεί ως συγκοινωνούν ενδοχείο με το, το ζαχαρό διαβήτη ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση. Νέα φάρμακα τα οποία μπορεί να αναστείλουν ενδεχομένως τη λειτουργία της ινσουλίνης ή της λανθασμένης λειτουργίας του σηκωτιού του παγκρέατος υπάρχουν, μπορούν να σαφώς κάνουν. Σαφώς. Έτσι και κάθομαι και εξηγώ στους ασθενείς μου ότι πρώτον έτσι, ένας γιατρός θα πρέπει να θεραπεύει αιτιολογικά. Έτσι, έχουμε μελέτες όπως η περίφημη Malmö Study. Ξέρετε το Malmö που έγινε η Eurovision. Έτσι, είχαν κάνει πιο σοβαρά πράγματα από αυτό. Άρα πήρανε διαβητικούς, προδιαβητικούς, επί 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται. Τους βάλανε σε εντατική παρακολούθηση και καταφέρανε μόνο με διατροφή και μικρή απώλεια βάρους και άσκηση οι μισοί διαβητικοί να γίνουν φυσιολογικοί και ένα 25% μόνο να μείνει διαβητικός. Και να γίνουν δηλαδή οι προδιαβητικοί φυσιολογικοί σχεδόν να κόψουν τα φάρμακα. Αυτό όμως στην καθημερινότητα και μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις χρόνο και βούρδουλα. Έτσι, και αυτό λέμε μελέτες. Δηλαδή, έτσι, απόλυτα ελεγχόμενος. Οι επιτυχίες απώλειας βάρους είναι μια τοπική κατάσταση. Έτσι, είναι αυτό που λέμε στον εαυτό μας ότι από αύριο ξεκινάω άσκηση και διατροφή. Και αυτό το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Έτσι γίνεται μόνο οργανωμένα και οι μελέτες λένε ότι μόλις σταματάνε τους διατολόγους ξαναπαχαίνουν. Ναι. Επομένως, θα πάμε σε φάρμακα. Και τα φάρμακα πρέπει να είναι αιτιολογικά. Τι σημαίνει αιτιολογικά, και αυτές είναι και καινούριες οδηγίες που εγώ τις εφαρμόζω χρόνια, δηλαδή εξατομικευμένα. Έτσι, έχουμε ένα ασθενή που συχαίνεται να καταπιεί χάπια. Γιατί είναι η αιτιολογία του. Πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί και να το δώσουμε δεν θα τα πάρει. Άρα είναι αφελές να ενοχοποιούμε τον ασθενή και να λέμε εγώ του τα έδωσα. Έτσι, είναι σαν να λέμε ότι το παιδί μας δεν ξέρουμε το χαρακτήρα του και άποψή μου είναι ότι το παιδί όταν θα κάνει τη βλακία ο γονιός φταίει. Τι επιλογές λοιπόν έχουμε? Άρα οι επιλογές είναι πρώτον ότι έχουμε πλέον συνδυασμούς φαρμάκων. Έτσι, πρέπει να βλέπουμε τους παράγοντες κινδύνου, έτσι, την ηλικία. Έτσι, άλλη θεραπεία θα δώσει σε ένα 20άρι που έχει διαβήτη τύπου 2, άλλο σε ένα 40άρι και άλλο σε ένα 80άρι. Άρα, οδηγούμαστε λοιπόν, αν δεν πάρουμε χάπι, σε τι επιλογές? Εάν δεν πάρουμε χάπι, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε συνδυασμό άσκησης, πόσο άσκηση χρειάζεται, περίπου ένα μισάωρο την ημέρα, ό,τι παραπάνω καλό είναι. Έτσι και απώλεια βάρους 5 με 10% του βάρους μας, αυτά βγαίνουν από μελέτες, όχι γιατί τα λέει ο κύριος Λέπουρας. Ωραία. Εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι κάτι λοιπόν, το οποίο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ζωής. Φάρμακα τα οποία χτυπούν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Μάλιστα. Το πιο γνωστό είναι η μετφορμίνη. Έτσι, το περίφημο
γλυκοφάς προέρχεται από τα άνθη του φυτού, ξέρω, τριφύλι, να μην το πω τον λατινικό του όρο. Ναι, δεν έχει, το βρήκαν από το 50, έτσι ότι όταν το τρώγαν έπεφτε το ζάχαρο, γι' αυτό οι Γάλλοι το ονομάζαν γλυκοφάζ, από το γλυκοφάγος. Εντάξει, έχουμε προχωρήσει, άρα είναι ένα φάρμακο που είναι cornerstone και από εκεί και πέρα πλέον έχουμε καινούργιες κατηγορίες φαρμάκων, οι οποίες μετά το 2008-2009 ελέγχθηκαν. Πλέον έχουμε φάρμακα που είναι σε δισκία, τα οποία μειώνουν κατά 40 με 50% τον κίνδυνο εμφραγμάτων καρδιακής ανεπάρκειας, νεφρικής ανεπάρκειας. Ταυτόχρονα μας βοηθούν, επειδή το ζάχαρο ανεβαίνει, να το ορίσουμε γρηγορότερα, άρα δεν μας αυξάνει το βάρος όπως παλιά φάρμακα, δεν μπουσάρουν το παγκρεάς μας, έτσι άρα είναι φάρμακα που ρυθμίζουν το ζάχαρο, δεν μας βάζουν βάρος, μας προστατεύουν από τις επιλογές τους. Γιατρέ, κάποιος ο οποίος είναι αντίθετος στο να χρησιμοποιήσει ινσουλίνη, με την ένεσή του, άλλου είδους ενέσιμα φάρμακα υπάρχουν? Έχουμε πλέον ενέσιμα φάρμακα τα οποία είναι μια άλλη ορμόνη, η οποία όχι μόνο ρυθμίζει και μάλιστα μια συγκεκριμένη πλέον έχει βγει και σε ξεχωριστό στυλό μόνο για παχυσαρκία. Ναι. Γιατί έχουμε βρει ορμόνες του πεπτικού. Τι κάνει αυτή η ορμόνη, πείτε μου. Αυτές λοιπόν οι περίφημες συγκρεντίνες μαζί με την γκρελίνη ή την λεπτίνη, την έχετε ακούσει τη λεπτίνη, ναι, έτσι ρυθμίζουν την όρεξη και τη ρύθμιση του συστήματος με την ινσουλίνη. Αυτές λοιπόν οι ορμόνες που τις βρήκαμε όταν κάναμε πειράματα από το στόμα, γιατί παράγονται την ώρα που μπαίνει η τροφή, δίνουν την εντολή στο πάγκρεας να είναι έτοιμο να παράγει ινσουλίνη, να σταματήσει να παράγει ζάχαρη, γιατί σας είπα το σηκώτη μας παράγει ζάχαρη όταν δεν έχουμε ενέργεια από τις τροφές μας, και ταυτόχρονα καθυστερούν την απορρόφηση των τροφών, έτσι άρα δίνουν την αίσθηση του κορεσμού στον εγκέφαλο, άρα κόβουν την όρεξη. Άρα χάνουν και βάρος. Ακριβώς. Και δύο λοιπόν τα τεινά. Ένα, πετυχαίνουμε μείωση σαχάρου και δεύτερον, απώλεια βάρους. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι διατηρούν το πάγκρεας ζωντανό, άρα το εξασφαλίζουν ώρες λειτουργίας και με τελευταίες μελέτες προστατεύουν και από τις επιπλοκές του ζαχάρου, δηλαδή από εμφράγματα και από τα αγκιακά. Αυτά είναι ενέσιμα. Λέτε, αυτά είναι ενέσιμα. Πολύ σύντομα ένα από αυτά σε μια διετία από τώρα θα έρθει και στη χώρα μας, θα υπάρχει σε χάπι. Έχουμε μια τεράστια επανάσταση. Αυτά μπορεί να συνδυάζονται με ινσουλίνη και μειώνοντας τη δόση της ινσουλίνης και μειώνοντας το πρόβλημα ότι η ινσουλίνη ανοίγει την όρεξη. Δεν είναι καταστροφή η ινσουλίνη πλέον. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι στυλό και ιδίως στο τύπου 2, καλό είναι να ρυθμιστεί. Είναι η δέσμευση που υπάρχει όμως για έναν ο οποίος είναι διαβητικός του να κουβαλάει μαζί του ένα στυλό και ένα μετρητή. Και ανά πάσα στιγμή να χρειαστεί να κάνει μια ένεση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Στο τύπου 2 δεν είναι δέσμευση. Αν το διαγνώσει σωστά, έτσι, και εξαρτάται σε τι ηλικία θα το διαγνώσει. Αν το διαγνώσει στα 40 σου, αν το διαγνώσει στα 70 σου. Έτσι, όταν το διαγνώσει στα 40 σου, μπορεί σιγά σιγά γερνώντας, γιατί είπαμε ότι στη διάγνωση ήδη το 50% το έχει χάσει, μπορεί λίγο να το αναστρέψει. Αλλά είναι αλλιώς να χρειάζεται μία ένεση που πλέον έχουμε ενέσεις που είναι πάνω από 24 ώρες. Άρα ο ασθενής μπορεί να την κάνει μία μέρα στις 6 το πρωί και μία μέρα στις 10 που είναι Κυριακή γιατί ξύπνησε αργά. Ναι. Έτσι δεν έχει καμία δέσμευση, είναι ασχέτως φαγητού. Άρα δίνει μια βασική ινσουλίνη, ενισχύει λίγο τον οργανισμό του και αφήνει το παγκρεάς του να ρυθμίζει τα γεύματά του. Μάλιστα. Αυτά που τους τα εξηγώ και τους τα λέω. Άρα όταν είναι ο οργανισμός μας υπό εξάντληση, αντί να τον μπουσάρουμε και να καταστρέψουμε τελείως το πάγκρεας, καλύτερα είναι να τον βοηθήσουμε. Έτσι άρα και η ινσουλίνη από μόνη της δεν είναι μια καταστροφή, είναι μια φυσική ορμόνη, χρειάζεται τέχνη. Κλείνοντας την εκπομπή, διότι ο χρόνος μας είναι πλέον πολύ περιορισμένος, θέλω να δώσετε ένα θετικό μήνυμα για τους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι διαβητικοί ή μπορεί να είναι στη φάση πριν το διαβήτη, προδιαβητικοί. Για να κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας θέλουμε κίνητρο. Έτσι, όταν η υγεία μας τρομάζει, έτσι, τότε αφήνουμε τον εαυτό μας να παθαίνει κακό. Άρα το κίνητρό μας είναι ότι είτε έχουμε διαβήτη είτε έχουμε οτιδήποτε άλλο, έτσι μπορούμε πλέον εν έτη 2018 να ζούμε μια φυσιολογική ζωή, να ασχολούμαστε με το σώμα μας όπως ασχολούμαστε με το αυτοκίνητό μας, με το κομπιούτερ μας και του κάνουμε τα σέρβις του, έτσι τουλάχιστον δύο φορές το σώμα, το χρόνο, έτσι με το αυτοκίνητό μας, πιθανώς και νωρίτερα με το σώμα μας το ποτέ. Το check-up να κάνουμε λοιπόν. Ποτέ, έτσι να μπορούμε να έχουμε μια επαφή με το γιατρό μας, έτσι και να μπορούμε να συζητάμε και να έχουμε αυτή την πολυτέλεια, έτσι και να ζητάμε τον γιατρό μας να μας εξηγεί. Και αν δεν μας εξηγεί, έτσι, προσοχή, γιατί το ίντερνετ έχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Έτσι, αν θέλουμε να είμαστε έγκυροι, ας πηγαίνουμε στις ιατρικές εταιρείες και όχι σε πολλούς ιδιώτες. Δηλαδή, υπάρχει Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, υπάρχει Αμερικάνικη, υπάρχει Ευρωπαϊκή. Ας μπούμε εκεί πέρα. Όχι επειδή το είπε ο τάδε καρδιοχειρουργός ότι οι στατίνες είναι μια απάτη. Γιατί εκεί ο καθένας ακούσει ότι τον βολεύει, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, κρατάμε λοιπόν σωστή ενημέρωση από εξειδικευμένους γιατρούς.
και πάνω απ' όλα πρόληψη για να είμαστε ασφαλείς. Και ακούμε το σώμα μας και το προστατεύουμε. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με κληρονομικότητα και ενισχύεται σημαντικά, εφόσον συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου όπως ο κακός ύπνος, η ηλικία, η καθιστική ζωή και η κατανάλωση υλικών, αλλά και το αυξημένο σωματικό βάρος. Όλα αυτά μαζί μπορεί να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη διαβήτη, γι' αυτό η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.